Ένα ακόμη ζευγάρι, το τέταρτο κατά σειρά, προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος νηπιαγωγού παιδικού σταθμού του Δήμου Καβάλας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του παιδιού τους. Προηγήθηκαν άλλες τρεις καταγγελίες γονέων, ενός κοριτσιού και δύο αγοριών. Η συγκεκριμένη νηπιαγωγός μετά τις καταγγελίες έχει απομακρυνθεί από τον παιδικό σταθμό και εργάζεται σε γραφείο του νομικού προσώπου του Δήμου Καβάλας μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Έτσι λοιπόν, με τη συνοδεία του δικηγόρου Χρυσόστομου Βελάκη, ένα ακόμη ζευγάρι, το τέταρτο κατά σειρά προχώρησε σε καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά για τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Η εισαγγελική αρχή της Καβάλας έδωσε εντολή να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της υπόθεσης του παιδικού σταθμού εδώ στις Κρινίδες Καβάλας, αλλά και του 46χρονου από τη Δράμα που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Το καταγγελόμενο γεγονός να διερευνηθεί επιστημονικά πρώτα και στη συνέχεια να υποβληθεί η μήνυση, εάν κρίνουμε ότι πρέπει να υποβληθεί, στον εισαγγελέα. Έτσι, με την κατάλληλη επιστημονική καθοδήγηση από παιδοψυχολόγο ειδικευμένη στα ανήλικα, το ανήλικο περιέγραψε στην μητέρα του αναλυτικά το τι είδους πράξεις τέλεσε η καταγγελόμενη και στη συνέχεια θεωρώ κατηγορούμενη για βαρύτατες αξιόποινες πράξεις με πλαίσιο ποινής κάθριξη τουλάχιστον 15 ετών εφόσον αποδειχθούν βάσιμες αυτές οι καταγγελίες. Πρέπει να πω ότι εάν θελήσει η καταγγελόμενη να αμφισβητήσει τα καταγγελόμενα, όπως έχει δικαίωμα από τον νόμο, θα βρεθεί προεκπλήξεως. Η 36χρονη νηπιαγωγός βρισκόταν εδώ, στο 10ο παιδικό σταθμό που βλέπετε πίσω μου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρινίδων, τα τελευταία 2 χρόνια. Το αξιοπερίεργο είναι όμως ότι πήρε μετάθεση από το Δήμο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης και μάλιστα εκεί εργαζόταν στον τομέα καθαριότητος. Μάλιστα, υπάρχουν και περιγραφές παιδιών για το ποιες πράξεις ακριβώς προχωρούσε η συγκεκριμένη νηπιαγωγός, ενώ όπως μεταφέρουν οι γονείς, παρατήρησαν αλλαγή και στη συμπεριφορά των παιδιών τους. Τα όσα το ανήλικο περιγράφει έχουν καταγραφεί κατά τρόπο αναλυτικό. Και αν δει κανείς αυτή την καταγραφή που έγινε, επαναλαμβάνω, με επιστημονική κατεύθυνση από ειδικευμένο παιδοψυχολόγο, θα οδηγηθεί ουσιαστικά σε κατάσταση σοκ όταν δει το τι περιγράφει το ανήλικο. Ο λόγος που δημοσιοποιούμε το γεγονός είναι ότι απευθυνόμαστε στους υπόλοιπους γονείς. Εδώ πρέπει να πω το εξής και θέλω οι γονείς οι οποίοι είχαν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό και στο συγκεκριμένο τμήμα, να μην δαιμονοποιούμε όλον τον παιδικό σταθμό γιατί έχει εξαίρετους παιδαγωγούς κατά τα λοιπά, θα πρέπει να δουν τι συνθηματικό υπήρχε στη δική μας την υπόθεση. Πόσο καιρό δραστηριοποιείτε εδώ? Νομίζω είναι η δεύτερη χρονιά. Η δεύτερη χρονιά. Ναι. Δεν είχατε ακούσει κάτι άλλο? Όχι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα, ναι. Όχι. Φέτος που το ένα έφερε το άλλο, φέτος προέκυψαν τέτοιου είδους ακούσματα για όλους μας. Πέρσι δεν είχαμε ακούσει κάτι. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τραγικό. Ναι. Τραγικό. Εσύ συγκεκριμένα τι έχεις ακούσει μέχρι τώρα, ότι τι έγινε, ας πούμε? Για κακοποίηση παιδιών ανηλίκων. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό. Ναι. Είναι τραγικό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ναι, σαν μητέρα και σαν αυτή τα ακούς και λες θα μπορούσε να συμβεί και στο δικό μου. Φυσικά, δυστυχώς. Αλλά δεν είχαμε καμία, ναι, επαφή εμείς. Την ήξερες εσύ την νηπιαγωγό? Την έχεις γνωρίσει από κοντά, ας πούμε, ή? Όχι, δεν είχατε καμία? Όχι. Ναι, έμενε εδώ στο χωριό? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Υπάρχει οπτικό υλικό, υπάρχουν, λέει, φωτογραφίες. Βέβαια όλοι ακούμε. Ναι. Τη συγκεκριμένη δασκάλα, νηπιαγωγό, ναι, την γνωρίζετε εσείς? Είχατε προσωπική επαφή? Όχι, απλά την έχω δει. Ναι. Δεν έχω κάποια, mm-hmm, περισσότερη επαφή μαζί της. Ναι. Δεν έχω ακούσει όμως ούτε κάτι αρνητικό μέχρι να συμβεί το γεγονός. Εντάξει. Σε ποια ράμνο σε νεθρία. Μας έπεσε και ένα μύρο στο κεφάλι. Λέμε εδώ μέσα το πράγμα. Ναι. Και από ό,τι λένε υπάρχει και υλικό φωτογραφικό και πουφτά και τα λοιπά. Αυτό δεν το άκουσα. Απλώς άκουσα ότι έχω τα παιδάκια τώρα.